Νίκ είναι στην Μύκονο. Δεν είναι όμως χθες αυτή. Ο Πέτρος Νάζος. Δεν είναι όμως αυτή η είδηση. Η είδηση είναι ότι δείπνησε σε γνωστά εστιατόρια της Μυκόνου. Έφαγε μια πολύ ωραία χρυσή μπριζόλα. Ξέρετε. Χρυσή στο λογαριασμό ή χρυσή από είναι και στα δύο. Το θέμα μας όμως είναι με ποια μοιράστηκε την μπριζόλα του, Νίκ. Με ποια. Παιδιά, αυτό είναι ένα προαιώνιο ερώτημα. Με ποια μοιράστηκε την μπριζόλα του, Νίκ. Η μπριζόλα του, Νίκ, πρέπει να μοιράζεται με όποια και όποια. Συγγνώμη, τσκάω. Να σας το δώσω. Ναι, δώστε. Δεν σας λέει κάτι το δαχτυλίδι που βλέπετε. Το δαχτυλίδι. Μια κοτρώνα εγώ βλέπω εκεί τόσο μακριά. Η κοτρώνα λοιπόν, η κοτρώνα ανήκει στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Αυτό το ξέρουμε, είναι διασταυρωμένο. Το έβγαλε η Σούλα Γκλάμουρους που είναι δαιμόνια σε κάτι τέτοια. Και έχουμε και την φωτογραφία της Ηλιάνας με το συγκεκριμένο δαχτυλίδι. Φέρ' το λίγο φουλ να δω, το φοράει στο ίδιο δάχτυλο. Στο ίδιο, ναι. Στο βαλιέ. Ωραία. Στο τελευταίο είναι, ναι. Και στη φωτογραφία με την μπριζόλα. Νάτι. Ωραία, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε για επανασύνδεση. Μία μπριζόλα ενώ ένα πρώην ζευγάρι. Εν τω μεταξύ είναι επίτηδες φαίνεται στη φωτογραφία όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί αν θέλανε να μην φανεί δεν θα φαινόταν. Είναι βίντεο. Λάμπρος συμφωνώ μαζί σου. Τρελαθούμε. Λάμπρος συμφωνώ μαζί σου. Χάλασε η δουλειά. Θα πες στο πλατό να μας πλακώσει. Είναι προφανές ότι φαίνεται το δαχτυλίδι μέσα στη μπριζόλα. Γιατί μπορείς καμιά φορά παίρνεις μια φωτογραφία έτσι και δεν μπορείς να δεις. Τι ακριβώς έχει τραβήξει. Όχι, μωρή, και αυτοί διασκεδάζουν τώρα. Σου λέει, κάτσε να βάλω μια φωτογραφία και κοίτα τι θα πούνε. Τόσο απλό είναι. Ωραία, εγώ αυτό θα έκανα. Τα βρήκαν τα παιδιά, μπράβο. Ή θα τα βρούνε, ή κάνουν παρέα, ή οτιδήποτε. Δεν πήγε τζάμπα το ψάξιμο στα σοκάκια της Μυκόνου του Σνίκ που παίξαμε χθες. Ήξερε ο Πέτρος, ήξερε. Με μπύρα έψαχνε, σε μπριζόλα βρέθηκε. Όλα καλά. Ωραίο, ωραίο αυτό. Μακάρι να είναι ξανά μαζί. Μακάρι, μου αρέσουν πολύ, σας το έχω πει. Το χρυσή μπριζόλα το ανέβασε ο Σνίκ γιατί του αρέσουν τα χρυσά κοσμήματα. Όχι, επειδή ήταν ακριβή μάλλον. Ή γιατί το δαχτυλίδι της Ηλιάνας έχει χρυσές λεπτομέρειες. Όλα ταιριάζουν γιατί με κάποιο τρόπο μεταξύ λίγο τους, πάντως. Ναι, είναι και η σως μουστάρδας που μπορεί να είναι κάτι χρυσαφιά. Λέτε ρε παιδιά να είναι ξανά είναι μαζί αυτοί οι δύο. Μακάρι, εμένα μου αρέσει. Καλά, πώς το λες έτσι. Τόσο απλά το λες. Αυτό πρέπει να μπει σε μια βάση να το συζητήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είχαν εκφράσει πολύ ωραία λόγια ο ένας για τον άλλον. Και η Ηλιάνα στην τελευταία της εκπομπή είπε: μπράβο, ρε Σνίκαρε που μας έγραψε αυτό το τραγούδι. Ότι τον δηλαδή, αγαπάν πολύ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χωρίσανε, αλλά το ζευγάρι. Εντάξει, δίνουν μια άλλη ακόμα ευκαιρία. Είναι φίλοι. Διατηρεί τις καλές σχέσεις τουλάχιστον. Δώστε μακάρι, μια ευκαιρία. Μακάρι, μακάρι. Να είναι ευτυχισμένοι και μαζί. Στον έρωτα, δώστε. Μαζί. Ναι, ναι, δώστε ευκαιρίες. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα στη ζωή για το να βλέπεις ερωτευμένους, χαρούμενους ανθρώπους, ευτυχισμένους. Να τρώνε την πριζόλα. Να βλέπεις τοξικούς και κακούς ανθρώπους. Έτσι. Βέβαια. Ωραίο ζευγάρι είναι. Μάλλον. Μάθαμε τελικά ποιο κομμάτι την μπριζόλα σε έφαγε, γιατί είναι, δεν είναι όλα το ίδιο ωραία. Σπαλομπριζόλα. Έχει να κάνει. Όχι, ρε παιδί μου, είναι άλλο η πάνω και άλλο η κάτω. Εντάξει.